Ναι. Τι έχει γίνει? Τα πράγματα έχουν ως εξής. Η Ελλάδα ξεκίνησε προπαρασκευαστικές εργασίες, μετρήσεις στην πραγματικότητα, ναι, για την κατασκευή, επέκταση, προέκταση του φράχτη στον Εύρο. Μάλιστα. Η Τουρκία μας επέδωσε διακοίνωση με την οποία ζητούσε να τις γνωρίσουμε προκαταβολικά, ναι, τις συντεταγμένες κατασκευής αυτού του φράχτη, αυτού του έργου. Μάλιστα. Επ' αυτού η Ελλάδα ως όφιλε απάντησε αρνητικά. Είπαμε στους Τούρκους ότι ο φράχτης κατασκευάζεται αποκλειστικά επί ελληνικού εδάφους. Μάλιστα. Και κατά συνέπεια δεν έχουμε κανένα λόγο να τις γνωρίσουμε οτιδήποτε. Κατόπιν παρατηρήθηκε κινητικότητα από τουρκικής πλευράς σε ένα σημείο όπου είχαν γίνει προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή αυτού του φράχτη. Ναι. Κατόπιν αυτού το Υπουργείο Εξωτερικών έστειλε δεύτερη διακοίνωση στον εδώ πρέσβη της Τουρκίας, απαιτώντας να μην υπάρχει ή παραμικρή τουρκική ενέργεια επ' αυτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά το έδαφος. Ερχόμαστε όμως σε μια άλλη δυσάρεστη πραγματικότητα μισό, που δεν έχει να κάνει. Μισό, να παρακαλώ. Μισό. Όταν ναι, λέτε κινητικότητα, αυτό που γράψανε οι βρετανικές εφημερίδες. Αυτό, εκεί θα ερχόμουν τώρα. Είχαμε Τούρκους, είχαμε Τούρκους, όπως λένε οι βρετανικές εφημερίδες, 15 της αστυνομίας και 10 του στρατού της Τουρκίας, που πέρασαν σε ελληνικό έδαφος. Εδώ, ισχύει εδώ αυτό? Θα ερχόμουν τώρα, κύριε. Ελάτε, ελάτε. Η αγγλική εφημερίδα, η Sun, ναι, υιοθέτησε ισχυρισμό περί κατάληψης από Τούρκους 16 στρεμάτων ελληνικού εδάφους. Και το χειρότερο είναι, ναι, ότι αυτόν τον απολύτως ψευδή ισχυρισμό τον υιοθέτησε καταρχήν ελληνικό ακροδεξιό κόμμα, το οποίο τον επανέλαβε και μετετράπη σε στοιχείο διαλόγου στην ελληνική δημόσια ζωή μέσω διαφόρων προσώπων στα διάφορα τηλεοπτικά μέσα. Υπερακόντισε δε την ανοησία αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε ανακοίνωσή του, ναι, υπομορφήν δίθεν ερωτήσεως σε μένα, και με ερώτησε εάν ο ελληνικός στρατός υπεχώρησε από ελληνικό έδαφος εν ώψη της τουρκικής στρατοχωροφυλακής. Κύριε Αυτιά, σε αυτά δεν παίζει κανείς. Ούτε είμαι διατεθειμένος τα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να τα θέσω στη βάσανο των μικροκομματικών συμφερόντων. Το εθνικό συμφέρον δεν μπορεί να γίνεται κλωτσοσκούφι στις υπαρξιακές ανησυχίες κάθε ακροδεξιού κόμματος και στις δημοσκοπικές ανησυχίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κύριε Οφείλουμε Δεδία, να είμαστε μετρημένοι και να σταματήσουν οι ανοησίες εδώ. Ερώτημα. Ποιος ηγείται της διπλωματίας στο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε... έχει αρχηγό. Ωραία. Εμείς ρωτήσαμε συγκεκριμένα, επειδή μου το λέτε, ναι, ποιος υπογράφει αυτό το απαράδεκτο ερώτημα. Ποιος το υπέγραφε? Επ' αυτού απάντηση δεν πήραμε. Γιατί όταν υποβάλλεται, η απάντηση είναι του γραφείου τύπου. Το γραφείο τύπου δεν έχει ταυτότητα. Ρωτήσαμε λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ την απαράδεκτη αυτή ανακοίνωση, το απαράδεκτο αυτό ερώτημα. Ποιος το υπογράφει? Ποιος έχει την πολιτική ευθύνη να ρωτάει στη χώρα μας αν υπεχώρησε ο ελληνικός στρατός εν ώψη της τουρκικής, προσέξτε, στρατοχωροφυλακής? Η ανοησία πια υπερβαίνει κάθε όριο. Δεν, ξαναλέω, έχουμε καταφέρει τον τελευταίο χρόνο σαν πολιτικό σύστημα να στηρίξουμε την εθνική προσπάθεια. Δεν είναι δυνατόν να θέτουμε σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα για να σκοράρουμε κάποιους ελάχιστους μικροκομματικούς πόντους εσωτερικά. Οι στιγμές είναι κρίσιμες, ναι, είναι φανερό αυτό. Επανειλημμένως το έχω εξηγήσει κατηδίαν και στα πρόσωπα τα αρμόδια των κομμάτων και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και στο πλαίσιο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, με την οποία θα ξανασυναντηθούμε την Τρίτη μαζί με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να γίνουν παιχνίδι των μικροκομματικών συμφερόντων τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας. Τα έχουμε πληρώσει στην ιστορία μας επανειλημμένα. Από το 97 και μετά πληρώνουμε φόρο στην μικροκομματική ανοησία. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Και η Ελλάδα, αν θέλετε, όλος ο ελληνισμός έδωσε, κύριε Υπουργέ, ένα στίγμα αυτοπεποίθησης. Κυριάρχησε στον Έλληνα ότι η Ελλάδα στον Εύρο έχει μια ισχυρή γραμμή. Ρωτάω λοιπόν τον Υπουργό Εξωτερικών της πατρίδος μου. Η αποφασιστικότητα που δείξαμε την καθαρή Δευτέρα, που δεν επιτρέψαμε να περάσει κουνούπι, είναι η ίδια, κύριε Υπουργέ?
κύριε Αυτιά, ουδής, διαχρονικά, ουδε μία ελληνική κυβέρνηση, ουδε μία ελληνική κυβέρνηση, αυτό θέλω να είμαι σαφής, επέτρεψε την απώλεια εθνικού εδάφους. Ούτως ή άλλως ουδής δύναται. Είναι συνταγματική μας υποχρέωση η προστασία του εθνικού εδάφους. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο στο Σύνταγμα, το άρθρο 27, που δίνει συγκεκριμένες δυνατότητες σε κάθε κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν έχει το συνταγματικό δικαίωμα να εκχωρήσει ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό. Και... είναι εντυπωσιακό όμως πως ως κυβερνήσεις εκτελούν το εθνικό καθήκον, ως αντιπολιτεύσεις όμως τα κόμματα ρέπουν προς ανοησίες του τύπου που ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες περί κατάληψης εθνικού εδάφους από ξένη δύναμη. Τούρκος πάτησε το πόδι του σε ελληνικό έδαφος, είτε στρατιώτης, Υπάρχει ναι. συγκεκριμένη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας χθες, κύριε Αυτιά. Συγκεκριμένη είναι το πολύ 15 λέξεις για να τελειώνουμε με τις δημόσιες ανοησίες. Ξαναλέω, τα εθνικά συμφέροντα δεν μπορούν να γίνουν το αντικείμενο του μικροκομματικού διαλόγου. Και βέβαια η θέση δικιά μας είναι προχωράμε το φράχτη κανονικά όπως είχαμε προγραμματίσει, έτσι. Προφανώς. Μάλιστα. Δεν υπόκειται στον έλεγχο της Τουρκίας η ενέργεια της Ελλάδος επί του εθνικού της εδάφους. Γι' αυτό και επιδώσαμε την πρώτη διακοίνωση στην Άγκυρα ακριβώς για να τους πούμε ότι δεν θα τους δώσουμε λογαριασμό για το τι κάνουμε στο εδάφος μας. Κύριε Υπουργέ, να πάμε λίγο στο τουρισμό, γιατί έμαθα ότι αυτό το θέμα, ο κορονοϊός φεύγει, αλλά ο Ερντογάν μένει, δυστυχώς, και πάει φυρί-φυρί. Και βλέπω σήμερα και το άρθρο του Αλέξη του Παπαχελά, με τους Τούρκους και το Αιγαίο κλπ. Και λέει, κύριε Υπουργέ, διότι ο Αλέξης που ξέρει πολύ καλά τα εξωτερικά θέματα και τα πολιτικά, λέει το εξής, η Ελλάδα...